Πάμε στον Νικόλα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά για να δούμε την επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό μεταναστών, Νίκο μου. Στους μετανάστες οι οποίοι βγήκαν σε βραχώδη ακτή στην περιοχή του Καβού Μαλλιά, 111 άτομα ήταν συνολικά, ανάμεσά τους και 46 παιδιά, 46 ανήλικα και μάλιστα ορισμένα εξ αυτών μιλάμε για μωρά. Και ήταν ανάμεσα στους μετανάστες και 19 γυναίκες, κατά δήλωσή τους υπήκοοι Ιράκ, Ιράν και Αφγανιστάν. Το λιμενικό έδωσε στη δημοσιότητα και πλάνα από την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Ήταν πραγματικά μια δύσκολη επιχείρηση, δεδομένου ότι ήταν σε μια βραχώδη ακτή όπου ακόμα και τα σκάφη του λιμενικού δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Και έτσι λοιπόν οι μετανάστες παρέμειναν στο σημείο όλο το βράδυ μέχρι να μπορέσουν να τους προσεγγίσουν δυνάμεις από την ξηρά και μετά πεζοί να μεταφερθούν σε σημείο που μπορούν να προσεγγίσουν οχήματα, λεωφορεία, στα οποία επιβιβάστηκαν και μετάφερθηκαν στη Νεάπολη Λακωνίας, όπου και φιλοξενούνται στο παλιό γυμνάσιο της πόλης, μέχρι να γίνει η καταγραφή τους, να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και να μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας στο εσωτερικό της χώρας. Να σας πω όμως ότι στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν και δύο αλλοδαποί 25 και 27 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό από την προανάκριση είναι οι δύο διακινητές, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν αναλάβει την μεταφορά των συγκεκριμένων ανθρώπων από την Τουρκία στην Ιταλία.